Πιστούς να μην δώσουν λαβή σκανδαλισμού, απίθυνε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, μιλώντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την άφθαρτη σωρό του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Για αυτό το ζήτημα έχουν ακουστεί πολλά και οι τοποθετήσεις επίσης είναι πολλές και κάποιες από αυτές και ακραίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσωπική εκτίμηση του Παναγιώτη Γιαμαρέλου, του επίτιμου προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Τον βλέπουμε ήδη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, κύριε μου. Έχει εξαιρετική σημασία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την τοποθέτηση σας, κύριε Γιαμαρέλο, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και είσαστε ο επιστήμονας, ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος είδατε το σκήνομα και βγάλατε κάποια δικά σας συμπεράσματα. Έχετε μάλιστα και ένα εξασέλιδο πόρισμα, μπορώ να το πω έτσι. Όχι ένας από τους επιστήμονες, με συγκρίνετε με τους μη ειδικούς. Έχετε δίκιο. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχετε δίκιο και καλώς κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Είστε ο μοναδικός ιατροδικαστής. Μπορείτε να μας πείτε. Με απεκάλεσαν οι Ευρωπαίοι και ο Ντελόρ και ο Μπλερ και ο Μακμίλεν από το 1962 ως τον πρώτον ιατροδικαστή της Ευρώπης. Τι άλλο θέλετε. Και πολύ καλά κάνετε. Είναι γνωστή η θητεία σας και το έργο σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που και είστε εδώ στο δελτίο μας. Και θέλουμε την άποψή σας. Και η περιουσία μου είναι ένα διαμέρισμα. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, πείτε μας την άποψή σας που έχει ιδιαίτερο βάρος. Σας λέω λοιπόν ότι έλαβα έγγραφον παραγγελία και παράκριση του δεσπότη της Λαμίας, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με παρακαλεί να πάω στη Μονή Αγάθωνος να εξετάσω το σκήνομα που ευρέθηκε εκεί και που υπήρχε και κατά τύχη άσπασε το τείχωμα και φάνηκε και να αποφανθώ περί τίνος πρόκειται. Να μην κάνω νεκροτομή, να κάνω μόνο νεκροψία, να κάνω μόνο μακροσκοπικός να εξετάσω το πτώμα και να, το σκήνομα και να αποφανθώ. Πράγματι πήγα εκεί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο των Αθηνών, τον πενικολόγο και φίλο μου τον κύριο Κοναξή, σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου. Και όταν φτάσαμε εκεί μας επεδέξαν πράγματι ο δεσπότης εκεί, ο Άγιος Ηγούμενος, ο Δαμασκηνός ο Ζαχαράκης, οι σύμβουλοι της Ιεράς Μονής, οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ διάφοροι και λοιποί. Κύριε Γιαμαρέλο, επιτρέψτε μου, όταν αντικρίσατε εσείς το σκήνομα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας, θέλω να μας πείτε. Κατά την άφηξη μου εκεί ευρέθη πρώτη της εξής εικόνος. Μέσα σε ένα φέρετρο, το οποίο ήταν όλο καινούργο, σαν να ήταν χθεσινό και πανάκριβο, χρυσοπίκυλτο, εξαίρετο, φρεσκοβαμένο, σαν να ήταν την ημέρα εκείνη βαμμένο. Και ήταν 15,5 χρόνια, λουστραρισμένο και 15 χρόνια μέσα βαλμένο, λουστραρισμένο. Εκεί μέσα υπήρχε το σκήνομα του μακαριστού Βυσσαρίωνος, το οποίο ήταν ειδεδεμένη με πλήρη ιερατική στολή. Επρόκειτο περί ενός σώματος, σκηνώματος δηλαδή, ενός ανδρός κανονικών καταστάσεων, διαστάσεων και κατά τις πληροφορίες που έδωσαν εκεί και οι συγγενείς του, οι αδελφοί του κλπ. Και οι πατέρες της Μονής, είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σφραγισμένο τσιμέντινο τάφο και εκεί είχε μπει το ωραιότατο αυτό το φέρετρο και μέσα σε αυτό ολόσωμος. Δεν του έλειπε τίποτα με τα άμφια του, με το καμιλιμάφι του, κύριε με το Γιαμαρέλο, κατακύλιο, με τα πάντα, τα οποία ήταν και είχαν το χρώμα της ζωής. Δεν είχαν το χρώμα του θανάτου των 15 ετών. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ είναι το μέγα μυστήριο των επιστημονικών. Δεν επρόκειτο περί μουμιοποιήσεως. Άμα είχε γίνει μουμιοποιήσεως ήταν 15 χρόνια, θα ήταν κατάμαυρο το πτώμα. Όπως του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Σπυρίδωνος, είναι τα πτώματα, τα σκηνώματα είναι κατάμαυρα. Εδώ ήταν ζωντανό. Είχε ανθρώπινη όψη. Είχε κρεατή χρώμα. Τα χεράκια του, τα πόδια του, τα μαγουλά του, η μύτη του, τα χείλια του, τα μάτια του, τα βλεφαρίδες του. Ένας συμπαθής, ωραίος γέρον, ο οποίος άλλα ήθελε να σου μιλήσει. Επρόσεξα με τα μεγάλη και ιδιαίτερα προσοχή. Είχα συγκλονιστεί, είχα συνταραχθεί από το γεγονός. Ύστερα από 15,5 χρόνια να βλέπω πεθαμένον έναν άνθρωπο. Και όπως τον είπα άνθρωπο, εχάρηκαν γι' αυτό
διάφορα κυριακή, διότι το άνθρωπος μου λέει δίπλα στα σκυρία Μαρέλο. Δεν είναι το πτώμα. Τέλος πάντων, εγώ το σκήνομα αυτό το παρατήρησα όλος ιδιαίτερος, διότι η έκθεσή μου επρόκειται, μου είπαν να μεταφερθεί και να κοινοποιηθεί και σε άλλα κράτη, σε άλλες πρωτεύουσες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, από τον Αρχιεπίσκοπο. Κύριε Γιαμαρέλο, βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, αν έχετε οθόνη μπροστά σας, βλέπουμε μία φωτογραφία του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Υπάρχουν συγκρίσεις, δηλαδή, επειδή μας λέτε ότι είναι αναλύωτο, δεν αναλυώθηκαν τα χαρακτηριστικά. Ήταν μόνο έτσι, περίπου έτσι. Μόνο λίγο αδύνατον ήταν, αδύνατον. Λίγο πιο αδύνατος, δηλαδή, δεν είχε διαφορές από τη φωτογραφία που βλέπουμε. Όχι, εγώ δεν βλέπω. Η φωτογραφία η ίδια είναι και φωτογραφίες τραβήξαμε εμείς εκεί πάρα πολλές. Οι οποίες δεν μου ήρθαν ακόμη, άμα μου έρθουν θα σας δώσω σε όλους. Για να δείτε πραγματικά, να δείτε δίπλα σας, δεν θα δείτε έναν νεκρό, 15,5 χρονών νεκρός. Ή ενός έτους ή δύο ή να βρωμάει, να κάνει νεράνι. Θα δείτε έναν άνθρωπο σαν να σας μιλάει, σαν να σας έλεγε να σας πει τι καφέ θα πάρετε, καθίστε. Τόσο γλυκύτατος, μια φυσιογνωμία αγία μπορεί να πει κανείς. Εγώ έχω συγκλονιστεί, είμαι 50 χρόνια στην ιατρολογιστική υπηρεσία του κράτους. 50 χρόνια συνεχή και δίδαξα και έκανα πολλά και έγραψα πολλά βιβλία, 200 εργασίες διεθνώς έχω δημοσιεύσει. Μετά εκπαιδεύτηκα στο Λονδίνο 2 χρόνια, πήρα παράσημα. Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο. Είμαι συνεχάρη η βασίλισσα της Αγγλίας για μια μεγάλη επιτυχία που είστε έκανα εκεί. Είστε 50 χρόνια καταξιωμένος ιατροδικαστής. Εσείς ως επιστήμονας κάνετε λόγο για θαύμα. Αφήστε με να σας πω. Ναι, έχω για να σας ρωτήσω. Έχω μεγάλη πείρα στα ιατροδικαστικά. Αφάνταστα μεγάλη. Σαν κάτι να μου λέει από μέσα, δεν μπορεί άλλο να συγκριθεί μαζί σου, Γιαμαρέλο. Έχω βγάλει μαθητάς, έχω βγάλει πολλούς κτλ. Άλλοι λένε ευχαριστώ, άλλοι. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα βρίζουν από. Παρ' όλα αυτά, είστε εκστασιασμένος με αυτό το περιστατικό. Τι είπατε? Είστε εκστασιασμένος, είστε συγκλονισμένος με αυτό το περιστατικό. Έχω εκστασιαστεί. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Διότι είπα και στον σεβασμιότατο εκεί να μπει σε καινούριο φέρετρο. Και το φέρετρο ήταν, σαν σας είπα, αξίων εκατομμυρίων δραχμών. Διότι ήταν πολυτελέστατο, χρυσοπίκυλτο. Και ήταν άθικτο, σαν να αγοράσατε εκείνη την ημέρα. Όχι εδώ και 15,5 χρόνια. Κύριε Γιαμαρέλο, εσείς με αυτή την τόσο είπα, πλούσια λοιπόν, πείρα σας μιλάτε είπα, για θαύμα. Λέτε γιατί οι λέξεις, ξέρετε, ακούστε, έχουν και μία σημασία. Θα φτάσουμε εκεί. Είπα λοιπόν να κρατηθεί μέσα στην εκκλησία σε έναν ωραίο χώρο εκεί και να περιμένουμε 1, 2, 3 χρόνια. Εάν ο χρόνος αυτός μας δείξει ότι το σκήνομα αυτό είναι άθικτο, δεν του λείπει όπως ήταν ούτε μία τρίχα, τότε 10 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουμε από μια λαμπάδα και να αναφωνήσουμε μεγαλύνθητα έργα σου, Κύριε. Πρόκειται περί θαύματος, πρόκειται περί Αγίου, να ανακηρυχθεί Άγιος. Να μην περιμένουν τα 300 χρόνια, τα 50, 100 που περιμένουν. 100 χρόνια λένε, ναι. Ναι, τα 100. Διότι τα άλλα σκηνώματα Αγίων που έχω δει εγώ έχουν αλλοιώσεις, δηλαδή του δέρματος. Βλέπετε κατάμαυρο, βλέπετε χαλασμένο δέρμα. Και αυτός ήταν ένας ανθρωπάκος, ένας ο οποίος σου έλεγε έλα κάτσε να πιούμε ένα τσάι μαζί. Σου άλλα σου μιλούσε. Δεν έφευγε τίποτα. Τα χεράκια του κρατούσαν ένα μικρό Ευαγγέλιο. Αυτό με εντυπωσίασε. Παρακολουθήστε το, Κύριε. Πήγα λοιπόν, όπως κρατούσε μπροστά εδώ το μικρό Ευαγγέλιο, να του το πάρω. Δεν μπόρεσα όμως. Θα πούνε τώρα οι πώς γιατροί. Πώς γίνεται αυτό? Συγγνώμη. Θα πούνε οι γιατροί. Δεν μπορούσατε να το πάρετε γιατί είχε πτωματική ακαμψία. Ναι, πτωματική ακαμψία υπέρχεται, αλλά υπέρχεται 4 ώρες μετά τον θάνατο και δεν κρατάει 15 χρόνια. Η πτωματική ακαμψία κρατάει μόνο 24 ώρα. Έχω γράψει 21 εργασίες διεθνώς για την πτωματική ακαμψία και έχω πάρει τόσα συγχαρητήρια από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο αυτό που κρατούσε, του το πήρα σιγά, το άνοιξα, διάβασα. Τα γράμματα ήταν σαν να ήταν σημερινά, σαν τα πήραμε σήμερα από το βιβλιοπωλείο. Έμενα, είχα ρηγήσει, δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Και το ξανάφησα πάλι στο χεράκι του και το έσφιξε, σαν να έσφιξε μόνο του και το στήριξε πάνω στο αριστερό χέρι. Το δεξί το κρατούσε στο αριστερό. Είδα επίσης στα κάτω
τις ποδοκλιμικές του, τα δάκτυλά του, τα χέρια του, αυτά. Είχανε εμφάνιση, είχανε όψη, πώς να σας πω, όχι εκπληκτική, όχι καταπληκτική, όχι με έκαναν να τρελαθώ εκείνη τη στιγμή. Έβλεπα έναν άνθρωπο, όχι 15 χρόνια πεθαμένον, έβλεπα έναν άνθρωπο που ήπιαμε καφέ την προηγουμένη, ζωντανός. Τόσο, δεν λέω ότι είναι Άγιος. Δεν θα πάρω την απόφαση. Ναι, είστε συγκρατημένος στους χαρακτηρισμούς σας. Τι είπατε, θα σας πω η περιγραφή σας είναι πολύ ζωντανή και αυτό σας ακούμε χωρίς να σας διακόπτουμε. Ακούστε τα αυτά που σας λέω. Γιατί πείτε μας λίγο για αυτή την ευωδιά που λένε ότι αναθιότανε. Κυρία Σμιλίδου. Κυρία είπαμε... Σμιλίδου. Σμιλίδου. Ναι, έχω δει πλέον από 100.000 πτώματα. Και φρέσκα και παλιά. Και μουμιοποιημένα που να έχουν εξεραθεί, να έχουν φύγει τα υγρά. Και οι μούμιες της Αιγύπτου έχω δει πως τις βάζανε στους τάφους και αφήνανε μόνο μια τρύπα για να περνάει θερμός αέρας και σε τρεις ώρες μουμιοποιούνται. Στεγρώνανε, δεν έμεινε τίποτα, δέρμα και κόκαλα. Εδώ δεν ήταν δέρμα και κόκαλα. Εδώ ήταν άνθρωπος. Εδώ το πιάσα το μάγουλο, τον εχάλιψα. Του χάλιψα τα χέρια, τα πόδια. Δεν ήταν μόνο οστά και δέρμα, το σωλόδερμα. Όχι. Κύριε Γιαμαρέλο, ήταν ζωντανός ο άνθρωπος. Ακούστε δηλαδή, με λίγο, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Που λέω, αλλά είχε την εικόνα αυτή. Λέω εγώ λοιπόν, ότι πρόκειται περί, στο συμπέρασμά μου, λέω ότι πρόκειται περί ενός δυσεξηγήτου φαινομένου, το οποίο μόνο ο επερχόμενος χρόνος θα διερμηνεύσει οπωσδήποτε αλαθήτως. Γι' αυτό είπα στον Δεσπότη, θα το κρατήσουμε εκεί 3 χρόνια, 2, 3, 4, να δούμε εάν δεν έχει υποστεί καμία αναλύωση το σκήνομα, ούτε μία τρίχα να έχει φύγει, τότε θα σηκώσουμε τα χέρια προς το Θεό να ευχαριστήσουμε, διότι ένας Άγιος προστίθεται, ο οποίος στην κάτω, σε αυτή την προσωρινή ζωή για να μας προστατεύσει. Κύριε Γιαμαρέλο, μας είπατε τόσο παραστατικά, μας περιγράψατε τη μορφή του. Έχουμε ακούσει από άλλες περιγραφές ότι αναδιόταν και μία ευωδιά. Μπορείτε ευωδία, να μας πείτε την άποψή σας συγκριτικά με άλλα σκηνώματα, ποιες είναι οι διαφορές. Με άλλα σκηνώματα και με άλλα, όχι πτώματα έξω και με μουμιοποίηση, δεν υπάρχει σύγκριση. Εκείνα δεν μυρίζουν. Υπάρχει σύγκριση. Έχουν άλλη όψη πρώτα-πρώτα. Έχει φύγει το ανθρώπινο χρώμα. Αυτός ήταν με το ανθρώπινο χρώμα να σου μιλήσει. Τι άλλο να σας πω. Έχω μείνει εξαιρετικός. Μου πήρε κάποιος τώρα φίλος, υπουργός και γιατρός, λέει μήπως ήταν... Υπερβάλλατε. Ναι, μήπως ήταν μουμιοποίησης. Μα του λέω τρελάθηκες. Ήταν φίλος μου. Τρελάθηκες. Είχε μάγουλο, το λέω. Λέει, είχε μάγουλο. Και αμέσως έσκυψε και έκανε το σταυρό του. Ήτανε άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Ήταν άνθρωπος, δεν ήταν πτώμα. Κύριε Γιαμαρέλο, σας ευχαριστούμε αυτό, πραγματικά θερμά αυτό, για αυτή την παρακαλώ, συνομιλία που είχαμε. Μία τελευταία κουβέντα συμπληρώστε, ναι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Συνεννοήθηκα πρώτα. Συνεννοήθηκα λοιπόν εκεί με τους αρχιερείς, με τον Δεσπότη κτλ. Θα παραμείνει, όπως είπαμε, μέσα και θα παρακολουθεί. Και έτσι θα γίνει τελικά. Έγινε αποδεκτή η πρότασή σας. Έτσι βεβαίως θα γίνει. Για 2 χρόνια θα διατηρηθεί προσεκτικά. Θα μπει μέσα σε καινούριο φέρετρο. Παρόλο το φέρετρο αυτό είναι εκατομμυρίων αξίες. Είναι χρυσοπίκυλτο. Είναι ένα φέρετρο που δεν ξέρω πόσο ο Λαμιακός λαός είχε συγκεντρώσει χρήματα. Για τον πίστευε για Άγιο. Τον προσκυνούσαν για Άγιο ως ζωντανόν. Όταν ήταν ζωντανός, τον θεωρούσαν Άγιο.